Με στόχο να μην επιτρέψουν να χαθεί η φετινή καλοκαιρινή περίοδος, τα μέλη του Συλλόγου Κατασκηνωτών Κάμπινγκ Φαναρίου συγκεντρώθηκαν και αφού συνεδρίασαν κατέληξαν σε ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο θα επιδοθεί στην ΕΤΑΘ, στον Πρωθυπουργό, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Τουρισμού και τους Αρχηγούς των Κομμάτων. Η σύμβαση του Αναδόχου, που προέκυψε μετά από διαγωνισμό, ακόμη δεν έχει υπογραφεί και υπάρχει έντονη ανησυχία ότι φέτος μπορεί η υποδομή να μην λειτουργήσει, στερώντας μια επιλογή για διακοπές σε περίπου 300 κατασκηνωτές, ενώ παράλληλα δημιουργείται και πλήγμα στην τοπική οικονομία, αφαιρώντας ένα σημαντικό έσοδο για την οικονομία και τον τουρισμό της παραλιακής ζώνης της Ροδόπης. Ειδικότερα, οι υπογράφοντες μέλη του Συλλόγου Κατασκηνωτών Κάμπινγκ Φαναρίου διαμαρτύρονται για την τακτική που ακολουθεί η ΕΤΑΒ ΑΕ για τη μη λειτουργία για φέτος του Κάμπινγκ Φαναρίου και συγκεκριμένα δηλώνουν τα εξής. Επειδή η διαδικασία παραχώρησης της χρήσης του Κάμπινγκ Φαναρίου σε ιδιώτη μετά από διαγωνισμό δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, όπως δήλωναν στελέχη της εταιρείας. Επειδή η ΕΤΑΔ ΑΕ ως ιδιοκτήτη σήμερα οφείλει να λειτουργήσει τον Κάμπινγκ Φαναρίου όπως κάνει κάθε χρόνο, μιας και η μεταβίβαση της παραχώρησης για χρήση και η προετοιμασία του για να δεχθεί κατασκηνωτές θα ολοκληρωθεί όπως υπολογίζουν μετά το καλοκαίρι. Επειδή η ΕΤΑΔ ΑΕ λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του φυσικού περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Επειδή εδώ και 2 μήνες όχι μόνο δεν πήραν απάντηση στο ερώτημα τι σκοπεύει να πράξει η ΕΤΑΔ ΑΕ σχετικά με τη λειτουργία του κάμπινγκ, αλλά ήταν ελάχιστες οι φορές που στελέχη της διοίκησης ανταποκρίθηκαν στα τηλεφωνήματα. Επειδή χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την προετοιμασία του κάμπινγκ εν ώψη της τουριστικής περίοδου, η οποία ξεκίνησε ήδη για την υπόλοιπη Ελλάδα. Επειδή μια απόφαση που όπως ανεπίσημα έμαθαν περί μη λειτουργίας θα ήταν καταστροφική για την τοπική οικονομία και περιοχή, που είναι και διεθνής προορισμός λόγω της γειτνίασής της με τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Ρουμανία. Επειδή επίκειται κίνδυνος να πληγούν οικονομικά οι επιχειρήσεις της περιοχής, μιας και στο κάμπινγκ υπάρχουν κατά μέσο όρο πάνω από 300 κατασκηνωτές που ενισχύουν την τοπική αγορά. Επειδή θα στερηθούν τα παιδιά το δικαίωμα να πάνε διακοπές. Συναρτήσει των ανωτέρων, τα μέλη του Συλλόγου Κατασκηνωτών του Κάμπινγκ Φαναρίου εκδίδουν ομόφωνα το ψήφισμα και υπογραμμίζουν ότι η πρότασή τους δεν δημιουργεί ζημία σε καμία εμπλεκόμενη μεριά, μεταξύ άλλων την ΕΤΑΔ ΑΕ, τον ανάδοχο, τους κατασκηνωτές και την τοπική οικονομία. Ούτε θα επιφέρει πρόσθετο κόστος, μιας και τα χρήματα που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του κάμπινγκ εισπράττονται από τους κατασκηνωτές περίπου 100.000 ευρώ σε συνδυασμό με τη μείωση του χρόνου λειτουργίας και συγκεκριμένα από τις 15 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση τέλος να μην λειτουργήσει το κάμπινγκ Φαναρίου το φετινό καλοκαίρι έχει ως αποτέλεσμα τη δυσφήμιση της περιοχής καθώς και του τουρισμού στην παραλιακή ζώνη της Ροδόπης. Δεδομένου ότι η λειτουργία του κάμπινγκ αποτελεί και τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τη χώρα μας, για την τοπική οικονομία της περιοχής. Και θέλω να πω το εξής, ότι σήμερα μαζευτήκαμε εδώ όλοι οι κατασκηνωτές να κάνουμε μια γενική συνέλευση, μια και οι προσπάθειές μας εδώ και 2 μήνες για το να ανοίξει το κάμπινγκ είναι άκαρπες. Να πούμε λοιπόν ότι το κάμπινγκ ξεκίνησε κάπου τον Οκτώβριο ένας διαγωνισμός. Υπάρχει ανάδοχος, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν έχει υπογράψει σύμβαση. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είναι η ΕΤΑΔ και οφείλει, όπως κάθε χρόνο, να έχει ετοιμάσει το κάμπινγκ και να έχει ανοίξει κάπου αρχές Ιουνίου. Αρχίζει η περίοδος και το κάμπινγκ ήταν έτοιμο για να για εμάς τους κατασκηνωτές και για όλους τους διερχόμενους. Το πρακτικό θα χαθεί αν μια τουριστική περίοδος. Ακριβώς. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι για τη διαδικασία που έχει κάνει η ΕΤΑΔ να παραχωρήσει τη χρήση, έτσι, όχι την ιδιοκτησία, σε ιδιώτη, αλλά είμαστε αντίθετοι ότι από τη στιγμή που έχει υποχρέωση να ανοίξει το κάμπινγκ έπρεπε ήδη να το έχει ετοιμάσει. Εγώ λοιπόν ως πρόεδρος του Συλλόγου ξεκίνησα κάπου πριν το Πάσχα να έρθω σε επαφή με στελέχη της ΕΤΑΔ, ξεκινώντας βέβαια από τον Διευθυντή, από τους Διευθυντές Διεύθυνσης. Δύσκολα
μπορώ να πω ότι επικοινωνούσαμε γιατί δεν ανταποκρινόταν στα τηλέφωνα και μετά βέβαια μέχρι εχθές πιέζαμε, φτάσαμε στο ανώτατο επίπεδο της ΕΤΑΔ από πλευράς διοίκησης, μίλησα και βέβαια έχω και την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Ανάπτυξης και αλλά του Αναπληρωτή Δημάρχου. Πιέζοντας λοιπόν και με αυτές τις δύο ιδιότητες, γιατί το ΚΑΜΙΚ δεν είναι θέμα κατασκηνωτών, το θέμα είναι της τοπικής κοινωνίας. Εδώ είναι η μεγαλύτερη τουριστική μονάδα η οποία υπάρχει εδώ στην περιοχή και καταλαβαίνετε, όπως και προηγουμένως ακούσατε, υπάρχουν 80 τροχόσφαιρτα μέσα στο ΚΑΜΙΚ, περίπου 20 διερχόμενοι κατά μέσο όρο. Άρα λοιπόν είναι δυσφήμιση για τον τόπο μας να έρχονται εδώ ξένοι, να βλέπουν ότι είναι κλειστό το ΚΑΜΙΚ και να φεύγουν. Και βέβαια αυτή η κατάσταση την οποία θα σας παρακαλούσα έτσι να κάνετε μία βόλτα για να δείτε πώς είναι η μεγαλύτερη τουριστική μονάδα της περιοχής μας. Θεωρώ ότι θα υποστεί μεγάλη ζημία η τοπική κοινωνία, η αγορά του φαναρίου, γιατί κατά μέσο όρο 300 άτομα που μένουμε εδώ πέρα αφήνουμε κάποια λεφτά στην αγορά. Και βέβαια ευελπιστούμε και περιμένουμε ότι αυτά τα οποία ζητάμε είναι λογικά και πρέπει η ΕΤΑΔ να δει το δημόσιο του συμφέρον, γιατί στον κανονισμό, αν διαβάσετε τον κανονισμό της ΕΤΑΔ, λέει ότι είναι η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Κάναμε λοιπόν την εξής πρόταση και θέλω λίγο έτσι να πω ότι ήταν μια λογική πρόταση να ανοίξει η ΕΤΑΔ το ΚΑΜΠΙΚ από τη στιγμή που έχει την υποχρέωση και πάλι το τονίζω γιατί είναι ακόμη ιδιοκτήτης και είπα το εξής. Από εμάς εισπράττει περίπου γύρω στις 100 με 120 χιλιάδες ευρώ. Είναι δηλαδή 80 τροχόσφαιτα, από 1.100 έως 1.500 ευρώ είναι οι τιμές, κατά μέσο όρο περίπου είναι 100.000. Αν βάλουμε και 20.000 από τους διερχόμενους είναι 120.000. Αυτά λοιπόν τα χρήματα θα μπορεί να τα εισπράξει, έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε όλοι υποχρεωτικά όταν μπούμε μέσα, να εισπράξει λοιπόν αυτά τα χρήματα και να φτιάξει τι, το χώρο. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, έτσι, άλλωστε και εμείς κάθε χρόνο βοηθάμε αυτή την προσπάθεια εδώ, καθένας καθαρίζει τους χώρους του και βέβαια εάν δεν βοηθούσαμε και εμείς το ΚΑΜΙΚ θα ήταν ακόμη σε χειρότερη κατάσταση. Αυτά λοιπόν τα 120 χιλιάρικα πρέπει να ανοίξει το ΚΑΜΠΙΚ, δεν τίθεται θέμα ζημίας για την ΕΤΑΔ, δεν τίθεται θέμα ζημίας για κανέναν, ακόμη και για τον ανάδοχο, γιατί ο ανάδοχος θα του δώσουν την ευκαιρία φέτος να μην πληρώσει το μίσθωμα, να και θα το εισπράξει από εμάς. Και θα έχει βέβαια και αυτός όλο τον χρόνο να μπορεί να το προετοιμάσει για του χρόνου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πρότασή μας αυτή, η οποία δεν ζημιώνει κανέναν και είναι προς όφελος εδώ της περιοχής, θα τύχει της θετικής, ας πούμε, ανταπόκρισης από τη διοίκηση της ΕΤΑΔ και να πω και βέβαια και ξέρω πολύ καλά και σαν αυτοδιοικητικός ότι την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει ένα άτομο. Μας υποσχεθήκαν ότι το θέμα θα πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πιστεύω να έχουμε μια θετική απάντηση και βέβαια και εγώ σαν Δημοτικός Σύμβουλος και σαν Αντιδήμαρχος την Τετάρτη που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρω το θέμα στην Δημοτικό Σύμβουλο. Παρακαλώ. Πέρσι ο Δήμαρχος Κομωτινής είχε πει ότι ο Δήμος θα κάνει κινήσεις προς την ΕΤΑΔ προκειμένου να παραχωρηθούν προς χρήση στο Δήμο Κομωτινής κάποιες και εκτάσεις και παραλιακές και ενδεχομένως και το κάμπινγκ. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις ο Δήμος. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία σας είπα είναι παράλληλα, υπάρχει και πίεση από το Δήμο αλλά και από τους τοπικούς παράγοντες της πόλης μας. Δυστυχώς η ΕΤΑΔ δεν ανταποκρίθηκε. Ξέρετε πολύ καλά την κατάσταση που υπάρχει στην Κομωτινή, στο Ξενία, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το είχαμε ζητήσει παλαιότερα εμείς, σαν Δήμος, να γίνει ένα σχολείο, δεν μας το έδωσε η ΕΤΑΔ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει η ΕΤΑΔ να έρθει εδώ να δει, γιατί εμείς είμαστε εδώ πάρα πολλά χρόνια. Ελάχιστες είναι οι επισκέψεις από τις διοικήσεις, όχι από την τωρινή, από όλες τις διοικήσεις, να δει σε τι κατάσταση είναι η περιουσία. Δυστυχώς η ΕΤΑΔ είναι με ένα υπερταμείο το οποίο ανήκει στο υπερταμείο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ακόμη και για αποφάσεις, ακόμη και για οτιδήποτε άλλο εμείς ζητούσαμε σαν Δήμος. Δεν θέλω όμως να το πάμε στο πολιτικό. Θέλω δηλαδή να εκφράσω αυτή τη στιγμή την αντίδραση των κατασκηνωτών. Είμαστε όλοι από ό,τι βλέπετε οικογενειάρχες. Είναι ένας τρόπος για να κάνουμε διακοπές και είναι κρίμα για τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι έτσι μια μεγάλη γειτονιά του ΚΑΜΙΚ, να μην τους δώσουν φέτος την ευκαιρία να λειτουργήσει το ΚΑΜΙΚ. Δεν μου
Μένω στο κάμπινγκ σχεδόν 40 χρόνια. Το ρεστοράν ανοίξει την 40η χρονιά. Μεγάλωσα εδώ τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Και η αλήθεια είναι ότι όλα τα χρόνια σχεδόν που είμαι εδώ, κάθε χρόνο έχουμε το άγχος αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει το κάμπινγκ. Άλλη μια τουριστική περίοδος θα χαθεί τελικά, δεν θα ανοίξει τελικά. Θα φανεί. Παλεύουμε να μην χαθεί. Παλεύουμε να μην χαθεί αυτή η τουριστική περίοδος. Όλα αυτά τα χρόνια είσαστε εδώ, βλέπουμε το κάμπινγκ έχει καταπέ. Βλέπουμε σιγά σιγά έχει αφαιθεί στην τύχη του. Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, θα διαφωνήσω πάνω σε αυτό. Ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια με τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο που στείλανε εδώ έχει γίνει μια καθάριση και οικονομικής φύσεως, αλλά και έχει γίνει μια σχετική αναβάθμιση με ό,τι κονδύλια είχαν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια για αυτό το χώρο. Βελτιώθηκαν οι τουαλέτες, βελτιώθηκαν αρκετές υποδομές. Όχι ότι έχουν γίνει ριζικές αλλαγές, γιατί δεν πάντα σκοντάφτουν στο χρήμα. Αλλά το είχαμε ζήσει και σε πολύ πιο άθλιες συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια. Αρχές του 2010, που γύρω στο 2010. Ναι, μετά. Ναι, ήταν τη δεκαετία πολύ... 10 με 20 άρχισαν οι βελτιώσεις τα μέσα της δεκαετίας. Έχει μια 7ετία δηλαδή που έχουν γίνει κάποια πράγματα. Εμείς, για να είμαι ειλικρινής, πολλές απαιτήσεις δεν έχουμε, ανοιχτό το θέλουμε. Κάνουμε πολύ προσωπική δουλειά όλοι, μόνοι μας εδώ. Γιατί το αγαπάμε και το φροντίζουμε μόνοι μας. Ωραία. Πώς κοινοτέρσετε περίπου? Είμαστε περίπου 80 τροχόσπιτα μόνιμα, που σημαίνει να τετραμελείς οικογένειες, από 2-4 άτομα του κάθε τροχόσπιτο συνήθως, που υπολογίζεται γύρω στα 300 άτομα. Και υπολογίζουμε ότι έχουμε και αρκετούς διαρχόμενους τα τελευταία χρόνια, έστω για κάποιες διανυκτερεύσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση με το να έχονται οι Βούλγαροι συγκάτοικοι συνένικοι εδώ στο κάμπινγκ και έχουν βελτιώσει και αυτή την κατάσταση που δείξανε πραγματικά ότι το αγαπούν πάρα πολύ, το φροντίζουν, κάνουν πολύ καλές υποδομές και αυτοί και δείχνουν μια σταθερότητα και αυτοί. Και κάθε χρόνο έχουμε καινούριους εισερχόμενους. Στα χωριά βιομηχανία ο τουρισμός στην Ελλάδα, αλλά στην Κομοτηλία, στην Ομορφωτική, είμαστε πολύ πίσω τελικά. Πάρα πολύ πίσω. Και δεν έχουμε υποδομές. Εμείς αυτό είναι η μεγαλύτερη μονάδα που υπάρχει. Κοιτάμε να το κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Είναι η τρόπο ζωής. Αλλά συνάμα είναι και οι οικονομικοί πόροι που εισραίουν στο χωριό. Γιατί εμείς εδώ δεν ψωνίζουμε τίποτα από την Κομοτηνή. Χρησιμοποιούμε τα μάρκετ, χρησιμοποιούμε τα καφέ, τα εστιατόρια. Το ζούμε. Ζούμε 3 μήνες εδώ. Γιατί έχουμε τήσια πακέτα οι περισσότεροι, ζούμε 3 μήνες εδώ, καταλαβαίνετε. Από μέσα Ιουνίου ως μέσα Σεπτέμβρη ζούμε εδώ. Είναι το σπίτι μας το καλοκαιρινό πλέον. Και είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό. Είναι τρόπος επιλογής μας της καλοκαιρινής ζωής. Πολλά χρόνια με την οικογένειά μου. Σπονάρια από τη στιγμή που γνώρισα τη γυναίκα μου και τα επόμενα καλοκαίρια ερχόμασταν εδώ. Είχαμε κάποιους φίλους εξ αρχής εδώ. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε κάθε χρόνο. Έχουμε γνωρίσει πολλούς ανθρώπους εδώ. Για μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει γίνει πραγματικά κομμάτι της ζωής μας. Και για την περιοχή είναι πολύ σημαντικό. Και όσο το κρατάμε ζωντανό, έρχεται ο κόσμος, ο τόπος ζει. Και το φανάρι. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να κάνουν μια προσπάθεια για να κρατηθεί το κάμπινγκ ανοιχτό. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ να συμμετέχουμε και εμείς στην συνέλευση εδώ των καταστατών του κάμπινγκ. Συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο για να αναδείξουμε και εμείς όσο μπορούμε το πρόβλημα που υπάρχει. Τα είπαν πάρα πολύ σωστά οι ίδιοι οι κάτοικοι και τα προβλήματα και το τι έχει γίνει. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το διάλογο δεν συμμετέχει η πολιτεία και τους έχει σχεδόν απέναντι. Δεν είναι δυνατόν να μην απαντάνε μετά από τόσο από τον Οκτώβριο που έχει γίνει η ιστορία με τον ανάδοχο για το ποιος είναι και πότε θα υπογραφεί η σύμβαση. Έχουμε φτάσει στις παραμονές Ιουνίου, είμαστε στο και 5 δηλαδή της καλοκαιρινής περίοδου και ακόμα δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν θα ανοίξει το κάμπινγκ. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα άμεσα, αλλά είναι επίσης πολύ αρνητικό το ότι η διοίκηση, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη διοίκηση, δεν απαντάνε ούτε στην ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν είναι οι άρχοντες παντού και κυβερνάνε χωρίς να δίνουν κανένα λογαριασμό. Αυτό πρέπει να πει ένα στόπ.
Και θέλω να πιστεύω ότι θα ανοίξει με τις πιέσεις όλων όσων μπορούμε να πιέσουμε, να το ανοίξει η ΕΤΑΔ και να λειτουργήσει όπως και τις προηγούμενες χρονίες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό το διάστημα δεν πρόκειται να εμφανιστεί ο ανάδοχος και να το ανοίξει. Εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Είμαστε εδώ και για το καλύτερο.